άρνηση σύντησης. Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζω για την άρνηση του παιδιού μου να φάει. Γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό 25 με 45% των μωρών τυπικής ανάπτυξης έχουν άρνηση σύντησης. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το ποσοστό των μωρών που έχουν άρνηση στο γάλα, άρνηση δηλαδή να φάνε γάλα, είτε πρόκειται για θυλασμό, είτε πρόκειται για σύντηση με μπιμπερό, όμως ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για άρνηση σύντησης, μιλάμε για την άρνηση ενός παιδιού να αγνοήσει ένα πρωτογενές συνέστημα όπως είναι η πείνα, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε χαμηλό ποσοστό βάρους, σε αφυδάτωση, σε στρες, σε μια τάση να τρώει κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν κοιμάται, ακριβώς γιατί τότε λειτουργεί το εγκεφαλικό στέλεχος, αλλά δεν λειτουργεί ο φλοιός του εγκεφάλου. Και επίσης αυτό που συμβαίνει είναι μια έντονη ψυχολογική εξασθένιση και σωματική τόσο του μωρού αλλά και των φροντιστών του. Πώς προκύπτει όμως η αποστροφή σύντησης? Τα βρέφη με αποστροφή σύντησης τείνουν να γνωρίσουν μια ιδιαίτερη ευχάριστη κατάσταση όπως είναι το φαγητό, γιατί συνήθως έχει συνδυαστεί με ένα επιβλαβές ερέθισμα. Συνήθως αυτό το επιβλαβές ερέθισμα σχετίζεται είτε με πόνο είτε με στρες, άρα είναι μια διαδικασία που τους ενοχλεί ή του στρεσάρει. Πάμε να δούμε όμως ποιοι είναι οι πιο κοινοί λόγοι που ένα μωρό μπορεί να οδηγηθεί σε αποστροφή σύντησης. Πρώτον, στρες λόγω επαναλαμβανόμενων πιέσεων για να φάει. Δύο, στρες λόγω επαναλαμβανόμενων επεισοδίων gagging ή πνιγμονής. Τρία, πόνος ή στρες λόγω συγκεκριμένων ιατρικών καταστάσεων που σχετίζονται με το πρόσωπο, τη μύτη ή το στόμα. 4. Πόνος λόγω γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης ή αλλεργίας στο γάλα. Και 5. Διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας. Ωραία. Το μωρό μας έχει άρνηση σύντησης. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε? Αρχικά, αν υπάρχει υποκείμενο ιατρικό ζήτημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι να αντιληφθούμε ότι το μωρό μας είναι υπεύθυνο για το αν ή όχι θα φάει και το πόσο θα φάει. Εμείς ως γονείς είμαστε υπεύθυνοι για το τι θα φάει και για το πού θα φάει. Στόχος μας λοιπόν είναι κατά τη διάρκεια της σύντησης να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνει το μωρό μας. Εκείνες τις πληροφορίες που μας δείχνει, το χρόνο που προτιμάει να φάει, το ρυθμό, τη συχνότητα αλλά και την ποσότητα που προτιμά. Αν όμως ήδη το μωρό μας έχει αρνητικές εμπειρίες σε σχέση με το φαγητό, καλό είναι να επιλέξουμε τον δρόμο της αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό? Αλλαγή τρόπου σύντησης, αλλαγή φροντιστή σύντησης, αλλαγή χρόνου και χώρου σύντησης κτλ. Η αποστροφή σύντησης είναι ένα ελλιπώς αναγνωρισμένο πρόβλημα που θεωρώ ότι προκύπτει από την κοινώς εσφαλμένη άποψη ότι τα μωρά δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αρνητικούς συσχετισμούς απέναντι σε αρνητικές εμπειρίες. Όμως τώρα που ξέρουμε τι συμβαίνει, αν νιώθουμε ότι το μωρό μας έχει αποστροφή σύντησης, καλό είναι να ζητήσουμε τη βαθύτερη αιτία ώστε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε για να τη λύσουμε τελικά.